Τελικά το Fortnite δεν είναι τόσο κακό, αλλά μπορείς να μάθει το παιδί σου αγγλικά μέσα από αυτό. 5 συμβουλές που θα βοηθήσουν το παιδί σου να μάθει αγγλικά εκτός μαθημάτων. Αρχικά, άφησε τα παιδιά σου να παίξουν παιχνίδια. Θα μου πεις, Βαγγέλη, τρελάθηκες. Δεν εννοώ να λιώνουν εντελώς και να χάσουν οποιαδήποτε αίσθηση, αλλά με μέτρο. Το λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες. In moderation. Πάνε με τρονάριστον. Τι εννοώ λοιπόν, άφησε να παίξουν παιχνίδια. Όπως είναι και το Fortnite. Προσωπικά δεν το αγαπώ. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα έρθουν σε επαφή με παίκτες από όλο τον κόσμο, παίζουν σε κάτι international servers, ξέρεις εκεί και μιλάνε μεταξύ τους, όχι πάντα με τον πιο ευγενικό τρόπο, αλλά υπάρχει επικοινωνία, χρησιμοποιούν τα αγγλικά και πίστεψέ με, όλοι οι gamers που έχω συναντήσει ξέρουν καλά αγγλικά. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Αν σου ζητήσουν να δουν άνιμε, ξέρεις αυτά τα καρτουνάκια που άμα τους θα πούσεις ότι είναι καρτουνάκια θα σε βρίσουνε. Αυτά λοιπόν τα άνιμε, τα ιαπωνέζικα. Ναι, άφησέ τους. Γιατί στατιστικά μιλάω, όσοι παρακολουθούν άνιμε, είτε είναι dubbed, είτε είναι από τα στα αγγλικά, είτε έχει αγγλικούς υπότιτλους από κάτω, γνωρίζουν καλά αγγλικά και στο listening πραγματικά πετάνε. Άφησέ τους να βλέπουν Peaky Blinders στο Netflix, στα αγγλικά με αγγλικούς υπότιτλους ή στα αγγλικά και με καθόλου υπότιτλους. Και μην επιλέξεις εσύ αν θα δουν Peaky Blinders ή οτιδήποτε άλλο, άφησέ τους να δουν αυτό που πραγματικά τραβάει η ψυχή τους. Και θα μου πεις, τι να διαλέξω, Βαγγέλη, με αγγλικούς υπότιτλους ή με καθόλου υπότιτλους. Και τα δύο έχουν την αξία τους. Όταν δεν έχει καθόλου υπότιτλους, δουλεύεις πάρα πολύ το listening. Όταν έχει αγγλικούς υπότιτλους, λέει τις φρασούλες σου εντυπώνονται διαφορετικά. Και θα μου πεις, εντάξει, Βαγγέλη μου, μόνο το listening θα κάνουμε εξάσκηση. Όχι. Και το προφορικό. Το προφορικό θα μου πεις, ναι. Γιατί ο άνθρωπος είναι μιμητικός και ό,τι ακούς σου βγαίνει μετά. Οπότε, βλέποντας σειρές, θα βελτιώσουν τόσο το listening όσο και το speaking. Λοιπόν, Peaky Blinders, πάμε. Δεν ξέρω. Πάμε, δεν το δούμε. Ταξίδι στο εξωτερικό και ιδιαίτερα σε μια αγγλόφωνη χώρα. Για παράδειγμα, να πας στο Λονδίνο. Είναι μια πολύ πολύ καλή εμπειρία. Παίρνεις ερεθίσματα, βλέπεις την κουλτούρα, βλέπεις πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος και εννοείται ότι δεν πρέπει να φοβηθείς καθόλου. Πρέπει να επικοινωνήσεις όσο γίνεται περισσότερο με τον κόσμο, τον τόπιο και μη. Και να χρησιμοποιείς τα αγγλικά σου όσο γίνεται περισσότερο. Μην κρυφτείς και αφήσεις τους άλλους να μιλάνε και αφήσεις τον ξεναγό ή οποιοδήποτε άλλο. Πρέπει να πας εκεί πέρα να μιλήσεις, να χαθείς τα στενάκια και στο δρόμο, γιατί μόνο έτσι θα μάθεις για ποιο λόγο μαθαίνεις αγγλικά όλα αυτά τα χρόνια.